αξιωματούχους χωρών ή θεσμών. Έχετε κάνει ερώτηση? Κάποιος που δεν έχει κάνει ερώτηση? Εσείς. Κύριε εκπρόσωπε, από την ενημέρωση που έχετε, Στεφανόπουλος από Greek American, από την ενημέρωση που έχετε, γνωρίζετε αν ο Υπουργός Οικονομικών Τζακ Λιού συνεχίζει να στηρίζει με τις δικές του προσπάθειες το ελληνικό αίτημα μετά την, και την τελευταία συνομιλία, ή δεν υπάρχει κάτι ανακοινώσιμο? Δεν θέλω να σας πω αν στηρίζει ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ. Από την περιραίουσα ατμόσφαιρα που έχετε και από την ενημέρωση. Ούτε θέλω να σχολιάσω την περιραίουσα ατμόσφαιρα. Ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, αντιλαμβανόμενος τα ζητήματα που υπάρχουν σε σχέση με την παγκόσμια οικονομία και με αφορμή την περίπτωση της Ελλάδας, δείχνει ενδιαφέρον να επιληθεί, να επέλθει μάλλον αυτή η συμφωνία. Από εκεί και πέρα δεν θέλω να κάνω καμιά αξιολογική κρίση, ούτε να δώσω περισσότερες πληροφορίες. Γιατί το δόνοτο παραμένει άκαμπτο, γι' αυτό το λέω. Και με βάση τις τελευταίες δηλώσεις της κυρίας Λαγκάρτ πριν από λίγο. Νομίζω ότι είναι η ώρα που θα κρυθούμε όλοι. Και οι θεσμοί και η ελληνική κυβέρνηση. Εσείς. Τσάκωνα από Αξία. Κύριε εκπρόσωπο, τη Δευτέρα είναι η τριμερή συνάντηση του κυρίου Γιουνκέρ με την καγκελάριο Μέρκελ και τον πρόεδρο Ολάντ. Θα έχει κάποια επικοινωνία ο πρωθυπουργός μαζί τους μέσα στο Σαββατοκύριακο, ώστε να υπάρχει κάποια εξέλιξη τη Δευτέρα, μια περαιτέρω πρωτοβουλία, μια καλύτερη έκφραση βούλησης για την εξομάλυνση της τάσης των εταίρων απέναντι στην κυβέρνηση? Ευχαριστώ. Δεν είμαι σε θέση να σας πω αυτή τη στιγμή αν θα υπάρξει επικοινωνία. Ο πρωθυπουργός έτσι κι αλλιώς έχει τακτική επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους, θα μπορούσαμε να πούμε, σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Επομένως δεν το θεωρώ απίθανο να έχει μία επικοινωνία με τους μετέχοντες σε αυτήν την συνάντηση που μου αναφέρατε για την Τρίτη. Κάποιος που δεν έχει ρωτήσει. Σε ένα άλλο θέμα, θα ήθελα ένα σχόλιο σας για το θέμα που προέκυψε χθες με την εμπλοκή ανώτατων αξιωματικών και μέλη της ΕΥΠ σε ένα κύκλωμα δουλεμπορίας, που υπάρχουν και κάποιες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί. Ναι. Όπως αντιλαμβάνεστε, προφανώς η ελληνική κυβέρνηση δεν εμπλέκεται στα ζητήματα της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη από τη δική της την πλευρά πρέπει να ρίξει άπλετο φως σε αυτή την υπόθεση και σε όλες τις υποθέσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει παραμικρή σκιά σε σχέση με το ρόλο τέτοιων κυκλωμάτων σε τόσο νευραλγικές υπηρεσίες όπως είναι η υπηρεσία ασύλου. Καλογεροπούλου, διορθώστε με αν δεν κατάλαβα καλά. Είπατε ότι μιλάμε για ένα κοινό κείμενο στην ερώτηση που έκανε ο συνάδελφος με τους θεσμούς, όπου θα καταγραφούν τα σημεία της συμφωνίας και τα σημεία της διαφωνίας. Έτσι δεν είπατε? Ότι θα επιληθούν τα ζητήματα της διαφωνίας, θα καταγραφούν τα σημεία συμφωνίας, θα επιληθούν τα ανοιχτά ζητήματα, θα βρεθούν συμβιβαστικές φόρμουλες και θα καταγραφούν και αυτά ως μέρος της συμφωνίας. Ακριβώς. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, τι σας κάνει να είστε τόσο αισιόδοξος ότι τη Δευτέρα θα υπάρχει λύση, όταν στο ασφαλιστικό, στα εργασιακά, στα γνωστά εν πάση περιπτώσει θέματα, μην τα επαναλαμβάνουμε, υπάρχουν μεγάλες διαφορές και οι πληροφορίες που φτάνουν από τις Βρυξέλλες είναι ότι τα τεχνικά κλιμάκια θέτουν και νέα θέματα στο τραπέζι των συζητήσεων? Νομίζουμε ότι είναι όριμες πλέον οι συνθήκες, έτσι ώστε να επέλθει συμφωνία. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Η ελληνική κυβέρνηση έχει καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Έχει καταθέσει πολύ ρεαλιστικές προτάσεις. Πάνω σε αυτές τις προτάσεις έχουν τοποθετηθεί και τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών. Έχουν βελτιώσει κομμάτια και από αυτές τις προτάσεις. Γίνεται μια επικοδομητική συζήτηση. Και όλο αυτό είναι που μας εμπνέει η αισιοδοξία ότι μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει η θετική κατάληξη και η συμφωνία. Ναι. Μάλι πάλι. Ερμηνεύεται τη χθεσινή απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας να μην αυξήσει τον έλα ως μήνυμα Ντράγκη για τέλος χρόνου στην τετράμινη διαπραγμάτευση, και γιατί η κυβέρνηση δεν ζήτησε την αύξηση του έλα σύμφωνα με την ενημέρωση? Τα στοιχεία του ρεπορτάζ λένε ότι Δευτέρα-Τρίτη είχαμε σημαντικές αναλήψεις, σημαντικό αριθμό αναλήψεων και ποσά, τα οποία τσιμπήθηκαν κιόλας εχθές. Άρα, γιατί δεν έκρινε η Ελλάδα
αναγκαίο να υπάρχει αύξηση του ΕΛΑ αυτή τη φορά, σε αυτή τη συνεδρίαση της ΕΚΟΤΟΥ. Η απόφαση λήφθη από την Τράπεζα της Ελλάδος ή σε συνεννόηση με την κυβέρνηση η Τράπεζα της Ελλάδος? Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπεύθυνη για αυτό το... Σας ρώτησε, εν πάση περιπτώσει. Δεν το γνωρίζω. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υπεύθυνη για την διασφάλιση της σταθερότητας και της ομαλής λειτουργίας του τραπεζικού συστήματος. Αυτό που είναι εν γνώση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ότι με βάση τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος το πλαφόν των 80,2 δισεκατομμυρίων ευρώ του ΕΛΑ με βάση την χρήση αυτών των κεφαλαίων ρευστότητας από τις ελληνικές τράπεζες και με βάση τις εκτιμήσεις για εκροές των καταθέσεων είναι επαρκές για να καλύψει τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν ζητήθηκε αύξηση αυτού του πλαφών. Τέλος χρόνου είναι όμως το μήνυμα Ντράγκη. Κοιτάξτε, το τέλος χρόνου δεν το προσδιορίζει μόνο ο κύριος Ντράγκη, δεν το προσδιορίζει μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Νομίζουμε πλέον όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτή τη διαπραγμάτευση ότι είναι όριμες οι συνθήκες για να επέλθει αυτή η συμφωνία και να λάβει τέλος, τουλάχιστον σε αυτό το επίπεδο, η διαπραγμάτευση και να επέλθει η συμφωνία. Κάποιος που δεν έχει ρωτήσει. Εσείς. Είναι, μπορούμε να πάρουμε 4-5 ερωτήσεις ακόμα. Επομένως. Από την εφημερίδα Λόγος πάλι, Μάκης του Μάσης. Συμφωνεί και συμμερίζεται η Αθήνα στα πλαίσια του δόγματος «Η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπαρίσταται» τη θέση του Κύπριου κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος χθες αποδοκίμασε απερίφραστα τη δήλωση του Αμερικανού πρεσβευτή στην Κύπρο, Τζον Κόνινγκ, που αμφισβήτησε ευθέως πως το κυπριακό πρόβλημα είναι ζήτημα εισβολής και κατοχής. Για την ελληνική κυβέρνηση, το κυπριακό ζήτημα εξακολουθεί να είναι θέμα εισβολής και κατοχής? Επανελειμμένα η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών και ο Έλληνας Πρωθυπουργός στις συναντήσεις του με τον Κύπριο ομόλογό του έχουν εκφράσει την άποψή τους για το κυπριακό. Μπορώ να σας παραπέμψω και πάλι στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών αλλά και τις δηλώσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού για αυτό το ζήτημα. Και πάλι Λουκάς Γεωργιάδης από το οικονομικό κανάλι SBC. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε εκπρόσωπε, κατά προσέγγιση, ποιο θα είναι το ύψος των μέτρων για την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού το 2015? Ευχαριστώ. Είναι ένα ανοιχτό ζήτημα που νομίζουμε ότι μέχρι την Κυριακή θα έχει κλείσει. Πέστε μου, ναι. Νίκος Κιδίρογλου από Ελεύθερη Ώρα. Έχει παρουσιαστεί ένα πρόβλημα με την ακτοπλοϊκή σύνδεση στον Άγιο Ευστράτιο. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι πολύ σοβαρό. 30 και πλέον ημέρες χωρίς ακτοπλοϊκή σύνδεση, εκατοντάδες κάτοικοι. Και εν ώψη καλοκαιριού, θα ήθελα να ρωτήσω πώς προτίθεται η κυβέρνηση γενικότερα να λύσει τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν για τους ακρίτες μας σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Ήδη έχει επιληφθεί του ζητήματος ο αρμόδιος αναπληρωτής Υπουργός Ναυτιλίας, ο κύριος Δρίτσας, και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις, νομίζω και οι τελικές κινήσεις, έτσι ώστε να επιληφθεί το ζήτημα της απευθείας σύνδεσης του Αϊστράτη με την Αττική, με το Λαύριο συγκεκριμένα. Επομένως, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, η ελληνική πολιτεία θα έχει διασφαλίσει αυτή την ακτοπλοϊκή σύνδεση για όλους αυτούς τους λόγους που μου είπατε και εσείς, οι οποίοι όμως είναι και μέσα στις προθέσεις της ελληνικής πολιτείας. Ναι. Με αφορμή μια προηγούμενη απάντησή σας, κύριε εκπρόσωπε, ότι οι δηλώσεις που γίνονται δεν εκφράζουν απλά απεσιόδοξια, αλλά κρύβουν ίσως προθέσεις και σκοπιμότητες. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν νιώθει η ελληνική κυβέρνηση στην τελική ευθεία προς τη συμφωνία ότι εκβιάζεται από τους θεσμούς ή από ορισμένες πλευρές αυτών. Κοιτάξτε, η λέξη εκβιασμός είναι σκληρή έκφραση. Στο πλαίσιο μιας διαπραγμάτευσης, μιας σκληρής διαπραγμάτευσης, δεν νομίζω ότι δεν υπάρχουν πιέσεις που ασκούνται προφανώς στην ελληνική κυβέρνηση, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα ήθελα να το χαρακτηρίσω ως εκβιασμούς. Εκβιασμούς η ελληνική κυβέρνηση δεν δέχεται.
Εκβιασμούς η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει. Αυτή η ελληνική κυβέρνηση έχει επιλέξει να διαπραγματευτεί σκληρά. Και έχει επιλέξει να διαπραγματευτεί σκληρά, όχι μόνο και μόνο για να αποδείξει ότι είναι σκληρό καρύδι. Διαπραγματεύεται σκληρά επειδή πιστεύει ότι με βάση αυτά τα οποία είχαν συμφωνήσει οι προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις, η ελληνική οικονομία και η ελληνική κοινωνία είχαν μπει σε λάθος ράγες. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τις ράγες αυτές, χρειάζεται σκληρή διαπραγμάτευση. Σε μια διαπραγμάτευση τέτοιου τύπου, η οποία λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο των θεσμών, αλλά και στο πλαίσιο της Ευρωζώνης, εκβιασμοί δεν χωράνε. Και δεν χωράνε από καμία πλευρά. Τελευταία ερώτηση. Να σας πάω σε ένα άλλο θέμα. Με αφορμή τη διαδικασία της ακρόασης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, όπου εκφράστηκε η άποψη από τον αντιπρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Μητρόπουλο, ότι υπήρξε βασανιστική και εξευθετιστική διαδικασία. Συμμερίζεται η κυβέρνηση αυτή την άποψη? Και αν δεν τη συμμερίζεται, προτίθεται να προβεί σε κάποιες ενέργειες, επειδή δέχεται η πρόεδρος της Βουλής την τελευταία εποχή συνεχείς επιθέσεις, να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες? Η πρόεδρος της Βουλής, η κυρία Κωνσταντοπούλου, σίγουρα δεν χρειάζεται κάποιες συγκεκριμένες ενέργειες από την πλευρά της κυβέρνησης για να νιώσει τη στήριξη από την πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης. Η στήριξη τόσο στην κυρία Κωνσταντοπούλου, όσο και σε όλα τα μέλη, όσο και στα μέλη της ελληνικής κυβέρνησης, για το κάτι για το οποίο ρωτήθηκα και πριν, είναι δεδομένη από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Δεν συμμερίζομαι την άποψη περί βασανισμού. Καταλαβαίνω, αντιλαμβάνομαι ότι μια μακρά τέτοια διαδικασία με ερωτήσεις σκληρές και επίμονες ενδεχομένως να είναι κοπιαστική, να είναι και σε μερικές φορές να ξεπερνάει και τα όρια της έτσι αντοχής, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί όταν είσαι 12 ώρες αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και μια σωματική και φυσική κόπωση. Σε καμία περίπτωση όμως δεν συμμερίζομαι την άποψη ότι πρόκειται περί βασανιστήριου. Ναι, εσείς, τελευταία ερώτηση. Τελευταία ερώτηση και γιατί πρέπει να φύγουμε. Πάνω στην τελευταία σας απάντηση. Επειδή τα ζητήματα δημοκρατικής τάξης δεν είναι ίσως σημασίας και λιγότερης αξίας κάθε άλλο, θα έλεγα. Νομοποιούμε, εγώ να σας ρωτήσω, που ήσασταν το βράδυ που έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ? Το ξαναλέτε λίγο, γιατί το είπατε πολύ γρήγορα και δεν κατάλαβα. Να σας ρωτήσω, που ήσασταν το βράδυ εσείς προσωπικά όταν έπεσε το μαύρο στην ΕΡΤ? Δεν ξέρω ποιος κρίνει το ποιες ερωτήσεις νομιμοποιούνται, να είναι νόμιμο να γίνονται σε κάποιον. Αυτό σίγουρα δεν θα το κρίνει η ελληνική κυβέρνηση, και ο κάθε ένας και η κάθε μία που κάνει τις ερωτήσεις, και ο κάθε ένας προφανώς και η κάθε μία που δίνει τις απαντήσεις, αναλαμβάνουν και την ευθύνη των ερωτήσεων τις οποίες θέτουν. Δεν μπορώ εγώ ως κυβερνητικός εκπρόσωπος να κρίνω ούτε ερωτήσεις ούτε απαντήσεις οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο μιας διαδικασίας όπως αυτή της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Σας ευχαριστώ πολύ.